Σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του κτέλετο Λακαρνανίας έχουν προκαλέσει οι κινητοποιήσεις των ακροτών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κτέλετο Λακαρνανίας Γιώργο Καψιαμπέτη, το υπεραστικό κτέλ διαπιστώνει μεγάλη ζημιά και αντιμετωπίζει πρόβλημα ακόμα και στην καταβολή των μισθών στο τέλος του μήνα. Τα προβλήματα υπάρχουν όπως υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα προβλήματα. Υπάρχουν δύο σημεία εντός του νομού όπου κλείνουν οι δρόμοι. Το ένα είναι στο κόμβο του Γεωργοδελοβρύσου, όπως ξέρετε, και το άλλο είναι στην Ερμίτσα, στο 3ο χιλιόμετρο έξω από το Αγρίνιο. Θεωρώ και αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι δίκαια, αλλά το να μεταλλεμπορείται όλη η Ελλάδα, όλο το επιβατικό κοινό, οι ίδιοι οι αγρότες, τα παιδιά τους, να μην μπορούν να πάνε στα φροντιστήρια, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτός των προβλημάτων της ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού στην εκτέλεση δρομολογίων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε οικονομική ζημιά μεγάλη. Θεωρώ ότι τέλος του μηνός δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά για να πληρώσω τους εργαζόμενους της εταιρείας μας. Ωστόσο, η μείωση των επιβατών φέρνει μείωση εισόδων και περιορισμό των δρομολογίων. Τα έσοδα όλων των κτέλ αυτό το διάστημα είναι πενιχρά, γιατί ταξιδεύουν πλέον οι επιβάτες που έχουν απόλυτη ανάγκη να ταξιδέψουν και αυτοί ίσως αφού θα τελεπορηθούν, αφού δεν ξέρω αν θα φτάσουν στο προορισμό τους, αναβάλουν το ταξίδι για κάποια άλλη στιγμή και αποτέλεσμα τα έσοδα μας να είναι ελάχιστα. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κύριος Καψιαμπέτης, τα δρομολόγια του κτέλετο Λακαρνανίας έχουν περιοριστεί κατά 50% καθώς το ενδιαφέρον του επιβατικού κοινού μειώθηκε αφού κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί. 50% κάτω η επιβατική κίνηση. Ήταν που ήταν η επιβατική κίνηση μειωμένη λόγω της οικονομικής ύφεσης, της δυσκολίας της οικονομικής που έχει όλη η χώρα, θεωρούσαμε, ήμασταν στα όρια στο να αντέξουμε με τα έσοδά μας. Φανταστείτε τώρα που και αυτή η λίγη ευρωπαϊκή κίνηση μειώνεται πάλι στο 50%. Να δοθεί λύση στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ζητά ο κύριος Καψιαμπέτης, αναφέροντας πως η κεντρική εξουσία πρέπει να συνεργαστεί με τους αγρότες. Μπορεί να βρεθεί από την κεντρική εξουσία σε συνεργασία με τους αγρότες, οι οποίοι, είπα και πάλι, τα διεκδικούν δίκαια αιτήματα. Ο νομός μας είναι καταξοχήν αγροτικός νομός. Εάν οι αγρότες δεν έχουν χρήματα, δεν θα δουλέψουμε ούτε εμείς, δεν θα δουλέψουν και τα υπόλοιπα καταστήματα. Τα χρήματα αλυσίδα είναι, όταν δεν έχουν οι πολλοί, δεν μπορεί να έχουν και οι διάφοροι καταστηματάρχες, οι διάφοροι φορείς της περιοχής. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί πλέον έχει γίνει συνήθεια. Κάθε Γενάρη αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Τέλος Ιανουαρίου κλείνουν οι δρόμοι, κάθονται 20-25 μέρες κλειστοί οι δρόμοι, με αποτέλεσμα όλοι οι κλάδοι να παθαίνουν ζημιά οικονομική. Και στο τέλος, ίσως επειδή υπάρχει το προηγούμενο των προηγούμενων χρόνων να δίνονται κάποια χρήματα στους αγρότες και έτσι να ανοίγουν οι δρόμοι, πλέον περιμένουν οι αγρότες να δοθούν κάποια χρήματα. Το αν θα δοθούν, αν πρέπει να δοθούν, δεν είναι δική μου υπόθεση. Πάντως κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό και να μην θεωρούμε εκ των προτέρων ότι κάθε Γενάρη θα κλείσουν οι δρόμοι στην Ελλάδα.